νιώθω ότι δεν με σέβονται σαν πολίτη. Έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων στην περιοχή της Αγιάς και συγκεκριμένα για την κατάσταση που επικρατεί στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου και όχι μόνο, όπου σε κάποια σημεία τα πεζοδρόμια χρησιμοποιούνται κυρίως ως πάρκινγκ, με αποτέλεσμα οι πεζοί να περπατούν στο δρόμο. Έχουν ιδιωτικοποιηθεί το πεζοδρόμιο και δεν έχουμε πού να περάσουμε και απέναντι και εδώ. Οι κάτοικοι έχουν διαμαρτυρηθεί προς την Δημοτική Αρχή, αφού καταγγέλουν πως υπάρχουν παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια και έχουν ζητήσει να παρέμβει για να λυθεί το ζήτημα. Επειδή έχουν κάνει παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια και εδώ και απέναντι, με αποτέλεσμα να παρκάρουν και να μην έχουμε οι κάτοικοι εδώ που είμαστε γύρω να περάσουμε. Κοιτάξτε, αν μπορεί να περάσει ένα καροτσάκι. Ένας που έχει κάποια άτομα με ειδικές ανάγκες, τίποτα. Αναγκαζόμαστε και περνάμε από το πεζοδρόμιο, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να κατέβουμε προς τα κάτω. Το αποτέλεσμα είναι ότι... Πηγαίνετε από τον δρόμο? Πηγαίνουμε από τον δρόμο, δεν μπορούμε να πάμε από αλλού. Και υπάρχει πάντοτε αλοχεύει ο κίνδυνος. Είναι πάρκινγκ το πεζοδρόμιο τελικά? Δυστυχώς, ναι. Όλα τα μαγαζιά τα οποία είναι λίγο έξω από το κέντρο της Πάτρας συμβαίνει αυτό το πράγμα. Όταν έρχονται και ανοίγουν να σπάνε τα πεζοδρόμια και να ιδιοποιούνται το πεζοδρόμιο. Έχετε απευθυνθεί στο Δήμο, έχετε κάνει κάποια καταγγελία? Έχω κάνει, όχι καταγγελία, απλώς έχω κάνει ένα έγγραφο στο Δήμο, αλλά δεν μου απάντησαν. Και στην Τροχέα έχω πει τίποτα. Παράλληλα διαμαρτύρονται για την γενικότερη στάση του Δήμου Πατρέων, καταγγέλλοντας αδιαφορία για την περιοχή τους. Το φαινόμενο, θέλω να πω, ότι η κατάληψη των πεζοδρομίων είναι γενικό για την περιοχή μας. Βέβαια και σε άλλες περιοχές σημαίνει το ίδιο. Μόλις γίνεται μια επιχείρηση, ένα σούπερ μάρκετ ή οποιοδήποτε μεγάλο μαγαζί, να έχουμε αυτό το φαινόμενο, να αφήνουν το χώρο ελεύθερο για να μπαρκάρει ο καθένας προκλητικά, βάζοντας τα πλαστικά προστατευτικά εμπόδια, για να είναι ελεύθερος ο χώρος, να μπαρκάρει ο καθένας όποτε θέλει και να καταλαμβάνει το πεζοδρόμιο εντελώς παράτυπα, γιατί δεν μπορούμε να λειτουργήσει σαν για τους πεζούς. Το θέμα είναι όμως, είναι γενικότερο, η Αγιά και ευρύτερη περιοχή δεν έχει πεζοδρόμια, είναι σε άθλια κατάσταση, όπως είναι ο Ταρά. Είναι δηλαδή χρόνια το αίτημα και του συλλόγου και των κατοίκων να επιτέλους να λυθεί το πρόβλημα. Είναι απαράδεκτο να έχουμε τέτοια πεζοδρόμια σε άθλια κατάσταση και να μην υπάρχουν καν. Δεν δίνουν ενδιαφέρον. Έχει το πρόγραμμα, το τεχνικό πρόγραμμα και οτιδήποτε άλλο προκύπτει σε τεχνικό τομέα, είναι στο παλαιατιακό σύστημα. Σε βολεύουμε, σε εξυπηρετούμε, ανάλογα με τα συμφέροντα. Ότι η Δημοτική Αρχή δεν βοηθάει? Όχι, ανέκαθεν. Και τώρα, μάλιστα, δεν έχει δώσει καμία σημασία στην περιοχή μας να ξέρουμε αν θα κάνει κάτι και πώς.